Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 27. Παλεύουμε να καλύψουμε πολλά θέματα σήμερα. Ένα από αυτά που απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη είναι φυσικά οι διαστάσεις των παρετήσεων, των εκκλήσεων για παρετήσεις, όσα συμβαίνουν στις τράπεζες και όσα παραμένουν ως υπολοιπόμενα μιας κατάστασης που προκαλεί πολύ προβληματισμό στην κοινή γνώμη. Μαζί μας είναι ο Έρικος Κυρόγλου από την ομάδα πολιτών Διαφάνεια και ο Ανδρέας ο Παράσχος, ο Διευθυντής Σύνταξης της Καθημερινής. Λοιπόν, βλέπετε τα πράγματα. Ανδρέα, από τη δική μας την πλευρά, τι μπορούμε να πούμε ως προς τη διάσταση των πραγμάτων και την πρόσληψη των πολιτών? Τι να καταλάβουν οι πολίτες από όλα αυτά που συμβαίνουν? Στην αρχή προσπαθούμε να καταλάβουμε εμείς τι γίνεται. Ναι. Επειδή εμείς παίζουμε μεταξύ σκηνής και παρασκηνίου, θυμάμαι τώρα που ρωτάς, την πρώτη φορά που θα έγραφα εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν όταν ήμουν στον Πολίτη, στην περίπτωση με τον Τίνο τον Μιχαηλίδη. Θυμάμαι είχα γράψει το παρτέρι μου, το άρθρο μου, το επέλεξα και μου έτοιμο να απαντήσω τον delete, γιατί έλεγα στον Κληρίδη αυτό που είχε πει κάποτε ο Χατζηδάκης: άμα δεις τη φάτσα του τέρατος και δεν φοβάσαι πλέον, σημαίνει πάει να του μοιάσεις. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή μιλάμε για τη δεκαετία του 90. Ναι, μιλάμε επί Γλαύκου Κληρίδη, δεκαετία του 90. Όταν είχε γίνει άλλος με τον Τίνο. Όταν έγινε αυτό. Και θυμάμαι είχα γράψει στον Φίλτανο τον Χρήστον Στυλιανίδη που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος: τι κάνεις κύριε Χρήστο? Την επόμενη μέρα παραιτήθηκε. Ναι. Λοιπόν, έκτοτε, να σας πω, τα πράγματα είναι χειρότερα. Ναι, κοίταξε, βλέποντας, βγαίνοντας από τα πράγματα και βλέποντας τα από μια απόσταση, έχω καταλήξει και το γράφω συχνά τελευταία, ότι τα τρία κακά της μοίρας μας είναι η έλλειψη λογοδοσίας, η ατιμορρησία και αυτή οδηγεί στην ασυδοσία. Τρία πράγματα. Αν τα βάλετε κάτω θα δείτε ότι σε όλη την πορεία των πραγμάτων με άξονα αυτά τα τρία ζητήματα που είναι καθοριστικά για μια συντεταγμένη πολιτεία, δηλαδή είναι καθοριστικό ο άνθρωπος που έχει εκτελεστική εξουσία, αν είναι για παράδειγμα σε ένα διοικητικό συμβούλιο, να ξέρει ότι η απόφαση αυτή που θα πάρει θα έχει για τον ίδιο κάποιο κόστος εάν προκαλέσει ζημιά στο δημόσιο συμφέρον. Εδώ μπαίνουν οι κομματικοί, μπαίνανε και μπαίνουν στα διοικητικά συμβούλια των δημοκρατικών οργανισμών για να βολεύουν ο καθίστον δικών του, για να δίνουν την ευκαιρία σε αυτούς που πάνε για προμήθειες, για συμβόλαια, για τα είδατε στην Πάφο, ναι. Είναι καθαρά. Λοιπόν, και μοίραζε και τα κόμματα. Ναι, αλλά Παράσχο, Ανδρέα, με συγχωρείς, αλλά εγώ νόμιζα ότι αυτό που μας είπαν ήταν το ότι τώρα που ξεκαθάρισε η υπόθεση, αποκαλύφθηκε η υπόθεση στην Πάφο, θα αλλάξουμε νοοτροπία, θα αλλάξουμε συμπεριφορά, τα κόμματα θα σταματήσουν να παρεμβαίνουν. Όχι, είναι η επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε τώρα είναι η επιφάνεια. Είναι πιο βαθύ το ζήτημα. Και για να αλλάξει αυτό που βλέπουμε ως πολιτικό επικοδόμημα, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς ως κοινωνία. Λοιπόν, συνεχίζοντας θα σας πω ότι στη βάση των τριών που σας είπα, ξεκινώντας από τα τέσσερα, θα δείτε ότι δεν τιμωρήθηκε κανένας για πραξικόπημα. Εκτός αν πραξικοματίας ήταν μόνο ο Νίκος Ζαψό. Εντάξει, κανείς των υπολείπων. Για να ξέρετε, η λίστα η οποία έγινε τότε με τους δημόσιους λειτουργούς που έλαβαν μέρος στο πραξικόπημα και έμειναν οι 62 οι οποίοι αποζημιώθηκαν από τον Κληρίδη μετά, που ήταν δημόσιοι λειτουργοί και πήραν όλους τους μισθούς μαζί. Λοιπόν, αυτή η λίστα, ξέρετε πώς καταργήθηκε? Πήγαινε ο Χ Παράσχος που ήταν πάνω στη λίστα και έλεγε στο Χ του Δίκο τότε που ήταν κυβέρνηση: γράψε με ρε κουμπάρε στο κόμμα, έλα 3.000 λίρες. Α, έτσι γινόταν. Ναι. Και η λίστα. Έναν από τα προβλήματα που έχουμε, Ανδρέα,
και θέλω να θέσω το θέμα του ότι είμαστε τον Έρικ το Σεφτιόπουλο. Μισό λεπτό να μου το εξηγήσει αυτό. Ναι. Γιατί για μένα. Είναι μισού αιώνα και βάλε. Δεν έχει σημασία. Τι εννοεί πήγαινε ο Χ που να στη λίστα το 62 και έγραψε με για να τον εξοραίσει κάποιο. Πήγαινε και έδινε μια τέλος πάντων εισφορά στο Δίκο, ναι. Στο ξέρω εγώ στο Δύση. Συνήθως των κυβερνών κομμάτων, των πρώτων κυβερνών ναι. Που απογαλακτίστηκε από τον Μακάριο ήταν το Δίκο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έπειτα με ξεκίνησε η Ξέχτε, θυμάστε τα Γκαζέλ, τα οι μίζες των όπλων. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σα πω και κάτι πιο σοβαρό όμως για αυτά τα πράγματα. Επειδή έχω μελετήσει αρκετά το ζήτημα των αγνωμένων και των πεσόντων, έχω καταλήξει ότι, για να δείτε τώρα πώς πάνε τα πράγματα σε μια γκάστα, δεν υπάρχει νεκρός και αγνωμένος επώνυμης οικογένειας της Κύπρου. Επωνύμου πατρός ουδής. Το έχω κάνει και ρεπορτάζ αυτό. Υπάρχουν 1500 αγνωμένοι και υπάρχουν και 555 επώνυμοι ενώ πεσόντες, 2000 κόσμος, επωνύμου πατρός ουδής. Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι αυτό θέλετε σημαίνει. Ό,τι αυτό σημαίνει. Όχι, το λέω, τι ό,τι αυτό σημαίνει. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, επειδή σκάβουμε ακόμα αλάκους, ναι, τάφους για να δούμε τι γίνεται. Το άλλο πράγμα είναι ότι το ζήτημα των αγνοωμένων έχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη διαφθορά που το έχει επηρεάσει. Ακόμα και στα κόκκαλα δεν αυτό. Έχω... ακόμα και στα κόκκαλα, ακόμα και. Αντρέα, έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα εμεί οι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι και πολίτε, ενεργοί κτλ. Βλέπουμε να χειροτερεύουν ορισμένα πράγματα, να βαθαίνει η διαπλοκή, αλλά πρέπει να δώσουμε και μια προοπτική. Έρικ Σουκιόρογλου, πώ να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να δοθεί προοπτική, πρέπει επιτέλους να οδηγήσουμε τη χώρα μας οι πολίτες στο να αναχτίσουμε ξανά τη χαμένη μας υπερηφάνεια. Διότι έχει μεγάλη σημασία να έχουμε υπερηφάνεια για τον τόπο μας. Έχει τρωθεί πάρα πολύ σοβαρά η υπερηφάνεια μας. Όμως μπορούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια. Δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ ελπίδα. Αναφέρομαι στα λεχθέντα σας προηγουμένως στο διάλειμμα, δεν πρέπει να χάνουμε ελπίδα. Ναι, κύριε Σουκιόρογλου, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή η περηφάνεια που είχαμε παλιά στηριζόταν στο ψέμα, στην υποκρισία. Μπορεί εν μέρη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Κύπρος έχει ένα φιλότιμο. Σίγουρα. Έτσι. Έχει μια γενή φιλοξενία, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Άρα δεν μπορεί κάποιος να δεχτεί Κύπριος ότι αυτή η κατάντια είναι εγγενής, δηλαδή ο Κύπρος είναι αυτού του χαρακτήρα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και είναι λάθος, δεν υπάρχει τέτοιο. Επομένως, παραγωγικά, υγιή, κομμάτια, ισχυρά, επομένως έχουμε... είναι περιθωριοποιημένα και δεν έχουν δύναμη. Δεν επομένως, για να... πρέπει να γίνει αλλαγή. Έχουν και φιλότιμο. Ναι. Μετά το 1974, συγγνώμη κύριε Σουκιόρογλου που σας διακόπτω, ο κυπριακός λαός δέχθηκε για 2 χρόνια όχι μόνο να μην παίρνει αυξήσεις, να παίρνει μειωμένο το μισθό του. Οι μισοί πήγαν στις αραβικές χώρες και έστελαν μέσα χρήμα και έγινε το λεγόμενο οικονομικό θαύμα. Και άμα μελετήσετε λίγο τα πράγματα, η εξωτερική βοήθεια που ερχόταν από την Αμερική και από άλλες χώρες κατέληγε εκεί που έπρεπε να καταλήξει, αλλά με το ανάλογο μερίδιο αυτών που διοικούσαν και μοίραζαν την πίτα να πηγαίνει στην τσέπη τους. Αλλά η δουλειά έγινε του. Η δουλειά όμως έγινε του βάσει του φιλότιμου έτσι, του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτόν ήθελα να σταθώ και να αναφέρω ότι από τη στιγμή που τώρα υπάρχει μια γενική, όχι απλώς καταγραφή, αλλά γενική θέληση και αποφασιστικότητα για να αλλάξουν τα πράγματα, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και αυτό. Από την δική μου προσωπική ενασχόληση με την πλατφόρμα πολιτών Διαφάνεια Τώρα, να σας πω ότι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Την ερχόμενη μεθαύριο Παρασκευή ολοκληρώνεται η πρόταση νόμου για την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το 16. Δεν είναι μόνοι μας που τη φτιάξαμε τον νόμο. Είναι μια ad hoc επιτροπή του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Κύματος Οικολόγων, της Συμμαχίας Πολιτών. Σαν Επιτροπή έχουμε ετοιμάσει την πρόταση νόμου.
Έχουμε ζητήσει επίσημα και με επιστολές στα υπόλοιπα κόμματα, στους αρχηγούς τους. Έχουμε στείλει το προσχέδιο. Έχουμε ζητήσει να συναντήσουμε τον κάθε ένα ξεχωριστά άμεσα. Περιμένουμε τώρα απάντηση για να μας κλείσουν ραντεβού. Εμείς θεωρούμε ότι η οριζόντια ψηφοφορία είναι ένα μέτρο, δεν είναι η πανάκια, αλλά είναι ένα μέτρο, σημαντικό μέτρο, ούτως ώστε στις επόμενες εκλογές να αναδειχθούν πρόσωπα καλύτερης ποιότητας, να το πω έτσι, από κάθε άποψη. Πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει? Βεβαίως, διότι να σας πω, η αρχή της κλασματικής ψήφου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ έχω μία ψήφο, ιερή ψήφος αυτή, την οποία εγώ κατά το δοκούν μπορώ να την τεμαχίσω σε όσα κομμάτια επιθυμώ, να δώσω μία σε έναν υποψήφιο του ΑΚΕΛ, μία άλλη σε έναν υποψήφιο που μου αρέσει του ΔΣ και μία άλλη που μου αρέσει στον υποψήφιο άλλου κόμματος. Έτσι. Και το κόμμα θα καρποθεί εκείνον το κλάσμα της ψήφος μου και θα καταμετρηθεί. Και έχω, να έχω παράλληλα και την ευχαίρεια να ψηφίσω έναν κλάσμα του ψήφου μου σε έναν ανεξάρτητο. Αυτό θα οδηγήσει τα κόμματα στο να προωθήσουν και να αναδείξουν που τη στιγμή που ο ανταγωνισμός της ψηφοθυρίας, να το πω έτσι, είναι ανοιχτός, σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος του ΔΣ, ο ψηφοφόρος του ΑΚΕΛ, στα εισαγωγικά ο ψηφοφόρος, γιατί δεν ανήκει κανενός αυτός ο ψηφοφόρος, σημαίνει ότι μέρος του αυτού μπορεί να πάει και σε άλλον κόμμα. Ναι. Σημαίνει ότι θα έχει και κάθε κίνητρο να βάλει. Τα αυστηρά τείχη και καταργεί αυτά τα αυστηρά κομματικά τείχη που έχουν ορίσει την κοινωνία. Ακριβώς. Δηλαδή, το είχε μπει και στη συγκέντρωση, τη δημόσια συζήτηση, ο κύριος Αβέροφνη ο Φίτου. Να κομπεί ο κομματικός σωλήνας. Ναι. Χρησιμοποίησε με αυτήν την πολύ εύστοχη κομματικός σωλήνας. Επειδή είστε η πλατφόρμα Διαφάνεια τώρα, θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε με την περιβόητη λίστα των κόκκινων δανείων, των βουλευτών. Είχαμε κάνει ακόμα μια συζήτηση μαζί σας, είχαμε εδώ, είχαμε πει ότι οι βουλευτές δεν εθελοντικά και οθελώς δεν έδωσαν τα στοιχεία τους, τα οικονομικά δεδομένα τους ήταν... Να γίνεται ένας μεγάλος σαματάς. Ξεκίνησε η συζήτηση με την αυτόβουλη δημοσιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων του κύριου Αβέρου Φινοφίδου του ΔΣ, του αρχηγού του ΔΣ. Εμείς απευθύναμε επιστολή και είμαστε ανοιχτοί. Τη στείλαμε, ήταν ανοιχτή επιστολή και του ζητήσαμε να προχωρήσει πρώτα απ' όλα να κάνει κανονικό κατάσταση περιουσίας. Δηλαδή, η περιουσία σας σε 31/12/2009. Και η περιουσία σας 31/12/2014 ναι. Και ποια ήταν τα δηλωμένα σας εισοδήματα του νοικοκυριού σας κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, όπως κάνει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σε εμάς, ναι, ναι. Να το κάνετε κι εσείς, αλλά το κυριότερο, όχι απλώς αυτό, διότι εκείνο το οποίο είχε παρουσιάσει δεν είχε κάποια αξία. Το κυριότερο είναι να ενεργοποιήσει επιτέλους την ψήφιση του βόθεν έσχεση του νόμου. Μα κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό μαζί με τον πολιτικό κομμάτων, περιπολιτικών κομμάτων νόμο για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων, όλα αυτά δένουν. Εσείς όμως πώς είδατε την αντίδραση? Θετική. Την αντίδραση, όχι, την αντίδραση στην περιβόητη λίστα που διέρευσε στον τύπο για τα κόκκινα δάνεια των βουλευτών και μετά την απόφαση να δοθούν τα δάνεια υποχρεώσεις των βουλευτών στον πρόεδρο της Βουλής, αλλά να μην δημοσιοποιηθούν. Αυτό είναι που λέω. Το γεγονός της δημοσιοποίησης, με ρωτάτε, ή το ίδιο την ουσία της λίστας? Την αντίδραση και πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η συζήτηση. Κοιτάξτε, πήγαμε εκτός ουσίας. Από τη στιγμή που υπάρχουν, άσχετον το πώς και γιατί και αν ήταν ηθικό να δημοσιοποιηθεί ή όχι, η ουσία είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολιτικών προσώπων, βουλευτών, οι οποίοι έχουν σοβαρά μη εξυπηρετούντα δάνεια. Το είπε και χθες στην συζήτηση ιστορικό ο κ. Αλέκος Μαρκίδης. Οφείλει να έρθει να το δηλώσει πριν να κάνει οποιαδήποτε κίνηση νομοθετική υφής χαρακτήρα ένας βουλευτής ο οποίος πάει να ψηφίσει τα νομοσχέδια. Οφείλει να βγει να πει, ξέρετε, εγώ έχω μία εξυπηρετούντα δάνειων και μάλιστα αυτού του ύψους, όχι 10.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Αυτά είναι στοιχειώδη. Αλλά να σας πω κάτι, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που για μένα είναι λίγο ψηλά πράγματα. Είναι λίγο, πώς να σας το πω, είναι παράπλευρες κρούσεις.
έχει πιο, πολύ πιο μεγάλη σημασία να βάλουμε, την ενέργεια μας στο να θεσμικά είναι να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι να ασχολούμαστε τώρα με αυτά. Αλλού πρέπει να βάλουμε την ενέργεια. Είναι τα σοβαρότητα της ασθένειας αυτά. Έτσι. Άρα κύριος, πρέπει να δούμε την ασθένεια. Κύριος ο οποίος διετέλεσε και επί πολλά έτη βουλευτής, εκείνο το οποίο αστόχησε να πει είναι, ή αστοχούν όλοι να το πούν, να μιλήσουν είναι για το λόμπι των δικηγόρων στη Βουλή. Οι οποίοι για δεκαετίες κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε στο σημείο... Στην πλειοψηφία τους είναι νομικοί... Στην πλειοψηφία τους είναι δικηγόροι, οι οποίοι στείλουν ολόκληρες νομοθετικές, νομοθετικά πλαίσια για να βολέψουν τις δουλειές τους. Αυτό είναι το θεσμικό ζήτημα που θέτει ο Έρικος ο Πρωθυπουργός. Την προσπάθεια να προχωρήσουμε σε θεσμικά βήματα για να επανιδρύσουμε την πολιτεία μας, έτσι. Το αντιλαμβάνονται ως αναγκαιότητα ο πολιτικός κόσμος, νιώθουν την πίεση ή κάθονται και λένε τι με κόφτει, σε επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν 40%. Άμα πλήττονται τα συμφέροντά τους από το νομοθεσία για το ασυμβίβαστο ή για τη διαφάνεια. Αντίθετα πρέπει να δουλέψει. Αντίθετα πρέπει να δουλέψει το πράγμα. Η διαφάνεια τώρα, πώς είσαι στην κυρία Σουκυρούλου? Είμαστε τα μέλη μας ή οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι περίπου, είναι πέντε οργανώσεις οι οποίες έχουν καμιά εκατοστή μέλη τη κάθε οργάνωση. Ωραία, 500, 600, 1000. Είναι δυνατόν αυτή, είναι δυνατόν αυτή η μπόχα όλη που πνίγει την κοινωνία να με σηκώνει τον κόσμο μου καναπέ? Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, συνάδελφοι, τις εύπορες μεσαίας τάξης της Κύπρου εμαζέψαν τις τα με το χρηματιστήριο. Εντάξει, μια φορά. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά εμαζέψαν τα από όλους με το κούρεμα. Και όταν πήγαμε Βρυξέλλες για να μας κουρέψουν τον Μάρτιν του 2013, λοιπόν, νομίζαμε ότι οι φίλοι μας θα παρέμβουν. Οι φίλοι μας παρενέβησαν. Και επειδή είναι άγνωστο, θα το πω τώρα, γιατί μου είπε ο άνθρωπος που ήταν εκεί. Όταν λοιπόν πήγαμε να φέρουμε ενστάσεις, σήκωσαν το φάκελο και είπαν: αυτός, κύριοι, είναι ο φάκελος που αποδεικνύει ότι είσαστε ένα από τα μεγαλύτερα πλυντήρια του κόσμου. Είναι ο φάκελος Μιλόσεβιτς. Λοιπόν, από την Κύπρο, με τη συνέργεια του τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ενός βουλευτή, δικηγόρου και μετέπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας και του ανώτατου αξιωματούχου της Λαϊκής, και θέλετε να πούμε τα ονόματα, Αυξεντής Αυξεντίου, Τάσος Παπαδόπουλος και Κίκης Λαζαρίδης, έγινε το μεγαλύτερο ξέπλυμα συναλλάγματος στην ιστορία. 12 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το 90 τώρα, για τη δεκαετία του 90, έτσι. Μιλούμε για το τέλος της δεκαετίας του 90, τέλος, ναι. Όταν επεράσαν όλα τα συναλλαγματικά της Ιουγκοσλαβίας από την Κύπρο και στείλαμε εταιρείες και περνούσαν και μέσω της Λαϊκής τα λεφτά και φτάσανε στο σημείο να ζητήσουν οι υπάλληλοι της Λαϊκής που έκαναν τη δουλειά, το μέτρημα στη Λάρνακα, που ενοικιάσαν κατάστημα απέναντι που τον αστυνομικό σταθμό για να μην θέλουν ούτε φρουρά, λοιπόν, να ζητήσουν overtime γιατί δουλεύκαν που το 10 τη νύχτα μέχρι το πρωί και πάντως ένεχει. Λοιπόν, εγώ ερευνώντας το θέμα, διότι έχω ένα ολόκληρο φάιλ γεμάτο, ηλεκτρονικό φάιλ, όχι κασούα, λοιπόν, είδα ότι επέρασαν 12 δισεκατομμύρια από την Κύπρο. Η ταρίφα για η προμήθεια για το ξέπλυμα κυμαίνεται από 25 μέχρι 30. Λοιπόν, αν... 30 τι? 30%. 100. Εάν λοιπόν μιλήσουμε για 25%, σημαίνει ότι η προμήθεια ήταν 3 δις. Όταν λοιπόν μας έδειξαν το φάκελο του Μιλόσεβιτς, θυμάστε την κυρία Ντελπόντε, θυμάστε, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
δεν είχαμε. Είχαμε τι να πούμε. Λοιπόν, Ανδρέα, επειδή αυτή η συζήτηση είναι ατελειώτη, ναι, θέλω να, να κάνουμε μια παύση και να πούμε ότι με την κατάθεση της πρότασης νόμου να δούμε πώς θεσμικά και με την κινητοποίηση του κόσμου, εσύ λες, Ανδρέα, από κάτω προς τα πάνω θα γίνει δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη. Ο Σικιούρογλου δουλεύει στο επίπεδο του να πείσει τους πάνω. Νομίζω ότι και τα δύο θα τους πρέπει κάτω να κάτω θα πρέπει να τους πείσουν τα κόμματα, τα οποία κόμματα είναι διεφθαρμένα στο μεγάλο τους την πορεία από την, από τον απογαλακτισμό του το 77, όπου θέλω να μακάρεις, και μετά. Λοιπόν, και αυτό το μεγαλύτερο θύμα αυτής της ιστορίας, δηλαδή των συντεταγμένων συμφερόντων, είναι το κυπριακό πρόβλημα. Γι' αυτό δεν λύεται. Να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο, λοιπόν, βάζοντας κάτω σημαντικές ελπίζω ότι αλλαγές, Ανδρέα. Εάν αυτό το πράγμα πάει και έχουμε ανεξάρτητους υποψήφιους που ενάχουμε την οριζόντια, εκεί εγώ βλέπω μια προοπτική και μια ελπίδα να εμφανιστεί ένας άνθρωπος πεφωτισμένος. Δεν χρειάζονται πολλοί στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος χρειάζεται για να πείσει, να... Παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, θυμάστε τον Παπκενέντε. Εσύ, Κυριακό, νομίζω ήσουν τότε που μας έδωσαν το ενταξιακό στάτους στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ήταν πρόεδρος ο Κληρίδης, πρωθυπουργός ο Παλκενέντε του Βελγίου, 38 ετών, 7 γλώσσες. Και είπε ο Μακαρίτης ο Γλάφκος, μα τούτος ο άνθρωπος σε ώρ έντσιματε, 48 ώρες πάει και έρχεται, εκτύπησε με την πόρτα νεψές η ώρα 3.30 το πρωί. Λοιπόν, ναι, άμα είσαι 38 χρονών, μπορείς να είσαι δύο μέρες ξύπνιος για να κάνεις ένα μεγάλο deal. Περνάνε τα χρόνια, Ανδρέα, και εμείς συχνά ψηφίζουμε ανθρώπους εικόνες, οι οποίοι περνούν στον τομέα του κύριου Κασουλίδη, στην περιοχή της γεροντολογίας. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, αυτό είναι το πρόβλημα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε όταν προχωρήσουν οι συζητήσεις για τα θεσμικά. Εγώ πάμε σε πιο προβληματισμένη από πριν. Ναι. Μερικές φορές πονάμε και δεν είναι ο καιρός των λύσεων. Είναι ο καιρός των πράξεων. Πονάμε και τα στομάχια μας σκεφτόμενοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγο στο στούτιο. Συζητάμε, ελπίζω, με καλύτερες ανάσες. Για παρακάτω.